Πλαίσια της συνεργασίας των Ευρωπαϊκών κρατών της αλληλεγγύης 200 πυροσβέστες από διάφορες χώρες, Γερμανία, Γαλλία. Σήμερα έχουμε τους φίλους Βουλγάρους εδώ, πυροσβέστες, Σουηδία. Θα έρθουν στην Ελλάδα και θα εγκατασταθούν, θα εκπαιδευτούν εδώ μαζί, θα συνεργαστούν μαζί με τους Έλληνους έμπειρους πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν θέματα πυρκαγιών. Θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί μια πρόταση του Χρήστου Στυλιανίδη γίνεται πράξη και η προεγκατάσταση και η αλληλοβοήθεια είναι σημαντική. Θα ανταλλάξουμε και εμπειρίες αντιμετώπισης με των μεγάλων και μικρών πυρκαγιών. Στα πλαίσια αυτό, στην Λάρισα, στην Τρίπολη και στην Αθήνα θα εγκατασταθούν οι 200 αυτοί πυροσβέστες. Θέλω να ευχαριστήσω εδώ και άλλη μια φορά το Πυροσβεστικό Σώμα για την έγκαιρη και άμεση ανταπόκριση στη Θεσσαλία όσον αφορά τις πυρκαγιές, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα τα οποία είναι συνηθισμένα πλέον και έχουμε και πολλούς κεραυνούς οι οποίοι δεν συνοδεύονται από βροχή, με αποτέλεσμα να έχουμε και πυρκαγιές από μια νέα πρόσθετη κατάσταση. Παρακαλώ όλες, βρισκόμαστε εδώ, τις επιχειρήσεις, γιατί είμαστε εδώ στη βιομηχανική περιοχή, να μην έχουν έξω πράγματα, να αφήνουν στο προάβλιο πράγματα που είναι έφλεκτα. Αλλά και όλοι μας να είμαστε υποψιασμένοι, γιατί είναι το τελευταίο καλοκαίρι πριν από τις εκλογές. Και δεν χρειάζεται να γίνει μεγαλύτερη επεξήγηση. Υπάρχουν οι κίνδυνοι και στους κινδύνους αυτούς πριν τις εκλογές, γιατί οι εκλογές όποτε και να γίνουν θα γίνουν μέχρι τον Ιούλιο. Συνεπώς δεν μεσολαβεί άλλο καλοκαίρι. Και χρειάζεται αυτό το καλοκαίρι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην δίνουμε δικλείδες ασφάλειας σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προκαλέσουν ζημιά. Όχι δουλειές στην Ήπεθρο, που είναι επικίνδυνες σε δύσκολες περιόδους, όταν έχουμε υψηλή θερμοκρασία και πολύ αέρα. Να το καταλάβουμε, το περιβάλλον είναι το κοινό μας σπίτι. Οι άνθρωποι εδώ καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια, καταπονούνται και οι ίδιοι. Έχουμε και θύματα πολλές φορές, αλλά και τα μηχανήματα, αλλά και ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός. Η Ευρώπη καταπονείται. Δεν χρειάζεται άλλο να χάνουμε χρόνο, να χάνουμε χρήματα και να χάνουμε ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινα αγαθά. Χρειάζεται εγρήγορση και μεγάλη προσοχή από όλους.